Δεν πρόκειται για μονομερή στρατιωτική δράση όπως ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για την εισβολή στη Συρία του στρατηγικού της εταίρου, της Τουρκίας, κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, με στόχο μερίδιο στον έλεγχο της περιοχής. Τόσο η Αμερικανοτουρκική συμφωνία, όσο και αυτή με τη Ρωσία, με όρους υπερελιστικής ειρήνης, με το πιστόλι στον κρόταφο, σηματοδοτούν νέο κύκλο παζαριών και ανταγωνισμών στις πλάτες των λαών. Τροφοδοτούν αβεβαιότητα για τους λαούς στο πλαίσιο στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή. Είναι υποκριτικές οι αποκαλούμενες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για την εισβολή στη Συρία, όσο για τις παραβιάσεις σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ, ενώ οικονομικές, εμπορικές και άλλες σχέσεις ισχυρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναβαθμίζονται και ενισχύονται. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, οι υπερελιστές συνολικότερα δεν πιάνονται φίλοι, όπως ισχυρίζονται οι κυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Οι συμμαχίες τους είναι σε βάρον των λαών. Αλληλεγγύη στον κούρδικο πληθυσμό και συνολικά στο Συριακό λαό. Να τερματιστεί η επίθεση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. Η εξελίξη στη Συρία είναι υπόθεση του λαού της.